Συνάντηση με την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είχε τη Τετάρτη ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Στην Υπουργό έθεσαν τα προβλήματα του κλάδου σε μια συνάντηση που θεωρείται ιδιαίτερα θετική. Είχαμε την Τετάρτη μια συνάντηση το Προεδρείο του Συνδέσμου με την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μπατζελή και τους συνεργάτες της, όπου θέσαμε 11 από τα κυριότερα ζητήματα. Πολλά είναι τα προβλήματα που απασχολούν την κτηνοτροφή, αλλά είχαμε ιεραρχήσει 11 ζητήματα τα οποία πιστεύουμε ότι πρέπει να λυθούν άμεσα. Να πάρει μέτρα η κυβέρνηση, λέει, και το Υπουργείο και τα Υπουργεία, γιατί δεν αφορά ένα Υπουργείο. Το πρώτο ζήτημα που βάλαμε και επιμένουμε εδώ και 2 χρόνια είναι το πάγωμα των κτηνοτροφικών χρεών. Από την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αντιμετωπίστηκε πολύ θετικά αυτό και μάλιστα μας είπε ότι έχει και το Υπουργείο, στείλει στο Υπουργείο Οικονομικών και συνεργάζεται με τον κύριο Σαχινίδη, έτοιμα για τέτοιο ζήτημα. Και μας ικανοποίησε αυτό και όταν ρωτήσαμε πότε θα βγει αυτό, είπε το επόμενο 15ήμερο. Είναι πολύ σημαντικό αν γίνει αυτό, γιατί θα πάρουν μια ανάσα οι κτηνοτρόφοι, θα μπορέσουν να ξαναπλησιάσουν τις τράπεζες αφού θα τους παγώσουν τα χρέη τους για 3 ή 4 χρόνια όπως ζητάμε εμείς, και μετά θα γίνει αποπληρωμή σε 10 ή 15 χρόνια. Το δεύτερο που βάλαμε ήταν το ζήτημα της αγοράς. Ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί ο έλεγχος και του ΕΛΟΓΑΚ, του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος, και του ΕΦΕΤ, γιατί στην αγορά συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα έχουμε πει πολλές φορές: παραπλάνηση καταναλωτή, προϊόντα μαϊμούδες, ελληνοποιήσεις, δηλαδή φέρνουν ξένα και τα παρουσιάζουν για ελληνικά κτλ. Για μας είναι βασικό ζήτημα αυτό, ώστε να απορροφούνται τα δικά μας προϊόντα, γιατί οι Έλληνες θέλουν να τρώνε ελληνικό και καλά κάνουν και θέλουν να τρώνε ελληνικό, γιατί το ξαναλέω για άλλη μια φορά, είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε κρεατάλευρα για την τροφή των ζώων μας, άρα δεν κινδυνεύουν οι καταναλωτές από τίποτα. Το τρίτο ζήτημα που θέσαμε ήταν να γίνει άμεσα επιστροφή του ΦΠΑ και του φόρου πετρελαίου, γιατί μετά την κατάργηση του κόκκινου πετρελαίου και χρησιμοποιώντας και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κόκκινο πετρέλαιο, έχει ανέβει το κόστος πάρα πολύ ψηλά, τουλάχιστον αυτού του της ενέργειας, ας πούμε, με αποτέλεσμα να μειώνεται το εισόδημα αφού αυξάνονται τα έσοδα. Η υπόσχεση που πήραμε ήταν ότι ο ΦΠΑ αρχίζει να επιστρέφεται, αφού βέβαια γίνεται έλεγχος πάνω από 4.000 ευρώ όποιος, σε όποιον είναι να επιστραφούν, θα γίνονται διασταυρώσεις και καλά κάνουν και εμείς το ζητάμε και αυτό, ώστε να μην πληρώνονται, να μην επιστρέφεται ΦΠΑ σε τιμολόγια μαϊμού. Και για το πετρέλαιο είπε ότι το επόμενο τρίμηνο θα γίνει με ένα ειδικό καθεστώς, όπου θα επιλέγει ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος αν θέλει να του επιστραφεί με βάση τα τιμολόγια. Εμείς ζητάμε 4% επιστροφή επί των τιμολογίων, ή αν θέλει με βάση τα στρέμματα, γιατί άλλους συμφέρει έτσι, άλλους συμφέρει αλλιώς. Βάλαμε ζήτημα για το τέμπε, δηλαδή να έχουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τη δυνατότητα να αγοράζουν χρήμα, να το πω έτσι, να δανείζονται δηλαδή με επιδοτούμενο επιτόκιο. Είτε 100% είτε 80% όπως γίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι έχει δεσμεύσει 150 εκατομμύρια ευρώ από το Αλέξανδρος Μπαλτατζής, το πρόγραμμα δηλαδή για τη γεωργία που στηρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορεί να επιδοτεί το επιτόκιο των δανείων που παίρνονται για επενδύσεις. Και είναι σημαντικό αυτό, θα είναι από 40 μέχρι 60% η επιδότηση των επιτοκίων. Δηλαδή ένας που αγοράζει σήμερα χρήμα από την τράπεζα, ας πούμε, με 8 ή 9%, εάν είναι σε ορεινή περιοχή, 6-9-54 θα το παίρνει στο μισό, ας πούμε, θα είναι το επιδοτούμενο. Και αυτό είναι σημαντικό, αρκεί να γίνει γρήγορα. Προτείναμε, το είχαμε προτείνει και στην προηγούμενη κυβέρνηση, για να τελειώσει σε μεγάλο βαθμό η ιστορία των ελληνοποιήσεων, να γίνει διαδικτυακή σύνδεση των σφαγείων της χώρας με τις διευθύνσεις κτηνιατρικής και με τον ΕΛΟΓΑΚ. Αυτό είναι ένα έργο που δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα, αλλά υπάρχουν συμφέροντα που δεν το θέλουν αυτό να γίνει. Ο Υπουργός έδωσε εντολή μάλιστα μπροστά μας, δεσμεύτηκε γι' αυτό, και θα το εντάξει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως λέγεται, ένα πρόγραμμα, και θα γίνει το επόμενο διάστημα. Και είναι πολύ θετικό αυτό αν γίνει, γιατί θα ξέρουμε στο κάτω-κάτω ποιος φάζει τι,
ποιος, τι τρώει ο καταναλωτής, θα ξέρει ότι θα μπορεί να γυρνάει. Δηλαδή πάμε σε μια περιοχή χνηλασιμότητας των τροφίμων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, επιμείναμε σε ένα ζήτημα που πάλι το έχουμε ξαναβάλει για τις αδειοδοτήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία να βγάλει κάποιος άδεια για την κτηνοτροφία. Ζητήσαμε απλοποίηση. Έχει στηθεί μια επιτροπή, είναι αλήθεια, και η οποία έχει βγάλει ένα συμπέρασμα. Τυχαίνει να μετέχω κι εγώ στην επιτροπή αυτή. Ζητήσαμε λοιπόν την πρόταση που κάνει η Επιτροπή να προχωρήσει γρήγορα το νομοθετικό έργο. Και η δέσμευση Υπουργού ήταν και για τη γενετική βελτίωση, βάλαμε ζήτημα να συσταθεί η Επιτροπή που έχουμε προτείνει και έχει υποσχεθεί το Υπουργείο. Η υπόσχεση της Υπουργού ήταν ότι το επόμενο διάστημα που θα καταθέσει ένα πολυνομοσχέδιο για την αγροτική οικονομία και συμπεριλαμβάνει και η κτηνοτροφία θα έχει μέσα και αυτά. Και τέλος, επιμείναμε ότι δεν μπορεί να εξαπλασιάσει την εισφορά του κτηνοτρόφου στον ΕΛΓΑ, γιατί ξέρετε έχει κυκλοφορήσει ένα νέο νομοσχέδιο και προέβλεπε εξαπλασιασμό της εισφοράς. Είπαμε, οι κτηνοτρόφοι προσφέρουν περισσότερα από ό,τι εισπράττουν από τις αποζημιώσεις και πρέπει να παραμείνει το 0,5% αντί του 4% που πήγαινε να γίνει. Υπήρχε δέσμευση της Υπουργού ότι θα είναι το πολύ πολύ 1%. Εμείς επιμείναμε να είναι στο 0,5%. Και αυτό το πήρε δηλαδή πίσω σε μεγάλο βαθμό. Ήτανε, θα έλεγα, μια θετική συνάντηση όπου έγινε μια δουλειά. Σε καλό δρόμο. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για τη λύση κάποιων ζητημάτων, εκτός από τις τιμές. Οι τιμές του εγωπρόβειου γάλακτος και του αγελαδινού, οι οποίες μήνα με το μήνα πέφτουν, και είπαμε στην Υπουργό ότι αν δεν παρεύει η κυβέρνηση σε αυτό και με τον έλεγχο και με άλλους τρόπους που έχει το κράτος, έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν να έρχονται 4.000 τόνοι εισαγωγή εγωπρόβειου γάλακτος στο τελευταίο διάστημα έναντι 700 τόνων που είχαν έρθει πέρσι. Δηλαδή φέρνουν εισαγόμενο γάλα, πρόβειο, και δεν ξέρουν πώς το παρουσιάζουν. Έχει λοιπόν τρόπους η κυβέρνηση να παρέμβει, τουλάχιστον να μην μειωθούν οι τιμές. Εμείς δεν ζητάμε αύξηση, ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται και οι καταναλωτές και η χώρα, αλλά δεν θα πληρώσουμε εμείς την όποια μείωση της κατανάλωσης. Πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που κερδοσκοπούν, τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, σε βάρος μας και οι γαλακτοβιομηχανίες. Και είπαμε ότι θα αντιδράσουμε με το δυναμικότερο τρόπο αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.